Θα πάω αμέσως στον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο της Επιτροπής και στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Διαβάζω από το Φιλελεύθερο, ξεχυλίζουν τα νοσοκομεία. Το βγάλαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποιες κάρτες, συνάδελφοι, αν μπορούμε να τις δείξουμε, είναι από τον απολογισμό του έργου του κυρίου Μαλά για τις αλλαγές που έρχονται, κύριε Κωνσταντίνου. Καταργείται η κατηγορία Β των δικαιούχων. Είναι αυτό το κομμάτι το πλέον αδικημένο, κατά την άποψή μου, οι μικρομεσαίοι. Που δεν υπάρχουν πια, τους πάντησε το τρένο. Θα μεταφερθούν στο Α. Θα μεταφερθούν στο Α, εάν πληρούν τα κριτήρια. Έτσι. Όχι, τα πληρούν για να έχουν κάρτα νοσηλείας Β. Μα υπάρχει όριο εισοδημάτων. Δεν θα αυξηθεί το όριο. Αφού η Α νοσηλεία. Ο αριθμός ποιος είναι. Η κάρτα νοσηλεία. Το ποσό δηλαδή. Κύριε Μιλωνά, θα δούμε. Περιμένουμε. Είναι εξαγγελίες. Εμείς δεν τα έχουμε δει επίσημα στη Βουλή πλέον. Κατατέθηκε, δεν έχει ζητηθεί. Εμείς δεν το έχουμε ενώπιον μας. Θα πρέπει να τα δούμε, διότι έχουμε ακούσει πολλές εξαγγελίες μέχρι σήμερα. Πάρα πολλά έχουν υποθεί. Δυστυχώς παραμένουμε στον ίδιο παρονομαστή. Αν είναι απλά και μόνο να λέγονται προς τα έξω για το Θεαθήνε κάποια πράγματα να δημοσιοποιούνται χάρη της δημοσιοποίησης ή της κατανάλωσης και από εκεί και πέρα να μην γίνεται καμιά αλλαγή και να μένουμε στον ίδιο παρονομαστή όπως μένουμε δυστυχώς για πάρα πολύ καιρό εδώ και τώρα mm-hmm. που πραγματικά εκεί είναι η ουσία. Διότι στο τέλος. Αυτά ανακοινώθηκαν, κύριε Κωνσταντίνο, τα βλέπετε. Έχουν ανακοινωθεί, αλλά δεν. Αύξηση τελών κατά 30%. Ήρθαν και στη Βουλή ενώπιον μας. Όχι, δεν έχουν συζητηθεί. Είχαμε συνεδρίαση, κύριε Κωνσταντίνου. Απλά κατατέθηκαν χωρίς να συζητηθούν. Έχουμε ζητήσει επίσημα. Δεν ήταν ο κύριος Μαυρονικόλας και μας ανέλυε τον πρόεδρο. Δεν έχει αναλύσει ένα έγκαστο ζήτημα ξεχωριστά. Απλά έγινε αναφορά ότι έχουν κατατεθεί ενώπιον της Βουλής. Αν πήγε πέρα, είναι ζήτημα το οποίο θα δούμε κατά πόσο όλα αυτά είναι εφαρμόσιμα στην πράξη και κατά πόσο εμείς σαν Βουλή θα τα υιοθετήσουμε. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό που εμείς επιζητούμε και θέλουμε είναι επιτέλους να αναλυφθούν ευθύνες. Αυτά τα οποία εξαγγέλλονται να μην είναι απλά για το, επαναλαμβάνω, για το Θεαθήνε. Γιατί ακούμε πολλά. Εννοείται προκλητικούς πολλές λόγους, γιατί ο κ. Μαλάς είναι υποψήφιος, αυτό εννοείται. Όταν λέτε συνεχεία σκοπιμότητες. Μπορεί και αυτό σε κάποιο βαθμό, όπως είναι το ΓΕΣΥ. Εδώ απλά να μου επιτρέψετε να πω. Για το θέμα του ΓΕΣΥ, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατ' επανάληψη είχε πει ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί για πολλούς και διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών μεγεθών. Ο κ. Μαλάς, κ. Κωνσταντίνου, ήταν εδώ και μας είπε ότι είναι εφικτό και μάλιστα το κοστολογήσε στα 800 εκατομμύρια. Κύριε Μιλωνά, επαναλαμβάνω. Το τι έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το είπε κατ' επανάληψη. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας αυτά έλεγε και δημόσια και κατηδία. Ξαφνικά τι άλλαξε. Και τι άλλαξε όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία διευκολύνουν και θα δώσουν λύσεις στο όποιον σχεδιασμό κατατίθεται ή θα κατατεθεί τη στιγμή που εμείς δεν είδαμε οτιδήποτε. Απλά και μόνο είναι για μένα είναι μια εξαγγελία η οποία έχει γίνει, την οποία θα αναλάβουν οι επόμενοι κυβερνώντες και θα είναι εκεί ένα βάρος. Πάρα πολλά, διότι. Μυρίζει πολύ βάρος πάνω σας. Είστε το φαβορί. Δυστυχώς, κύριε Μιλωνά. Παραβλέψτε το σχόλιο που πάμε παρακάτω. Ναι. Εδώ έχουμε φτάσει στο κατάντημα. Κάποιοι να εξαγγέλνουν, να μην υλοποιούν. Παραμένουν όμως εκεί θέσφατα κάποιες εξαγγελίες, τις οποίες ο λαός και ο πολίτης αναμένει και κάποιοι άλλοι θα προσπαθήσουν να επομισθούν, αναλαμβάνοντας τις δικές τους ευθύνες μέσα από τις δυσκολίες. Λίγο πολύ μου ακούγεται αυτό γενικότερα, έτσι. Θα τα έκαναν αυτοί, θα τα πάρουμε εμείς. Όχι, εμείς θα προσπαθήσουμε. Κύριε Μιλωνά, εγώ θα τοποθετηθώ επί της ουσίας. Οι προτάσεις του Υπουργείου ήταν πολύ συγκεκριμένες, ήρθαν ενώπιον μας. Τόσο ο κύριος Ξενοφόντος και ο κύριος Μαυρονικόλας, ο διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ήρθαν στην Επιτροπή και εξήγησαν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν καταθέσει, από τα 10 ευρώ για τις πρώτες βοήθειες μέχρι τις αλλαγές που θα παρατηρηθούν και όλα τα σχέδια τα οποία. Ισχύει το 36.000 για τον δικαιούχο κάρτας Β. Είναι 20.000 για τον. Σήμερα. Κοιτάξτε, η κάρτα νοσηλείας Β πρέπει να καταργηθεί για τον λόγο ότι υπήρχε πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα νοσοκομεία στην Ευρώπη δέχονται μόνο μία κάρτα. Δεν μπορεί να κάνουν τον διαχωρισμό που έχουμε εμείς εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, επιπλέον. Η πρόταση τι προνοεί. Η πρόταση προνοεί ότι οι κάτοχοι κάρτας νοσηλείας Β θα μεταφερθούν στην κάρτα νοσηλείας Α. Το εισοδηματικό κριτήριο ποιο είναι. Πιο ψηλό της. Είναι πιο χαμηλό. Κοντά στις 36.000 ή κάνω λάθος. 20 νομίζω. 20 με 36. Μα 20 είναι σήμερα, κύριε Χαμηλά, που δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είχα τα στοιχεία. Είναι μέσα στον κατάλογο μας του Υπουργείου Υγείας. Δεν τον έχω μαζί μου. Να σας το στείλω αν θέλετε να το βγάλετε στην αυριανή σας εκπομπή. Λοιπόν, τώρα. Για το θέμα του ΓΕΣΥ, θέλω να πω μόνο το εξής. Για πρώτη φορά πέρασε από το Υπουργικό και εγκρίθηκε το θέμα της μηχανογράφησης, του BOT και μέχρι το τέλος του 2015 θα έχουμε Γενικό Σχέδιο Υγείας. Θα αναλάβουν άλλοι. Όσον αφορά
Είναι το πρώτο υπουργικό που ενέκρινε θέμα για το ΓΕΣΥ και είναι η πρώτη φορά που ήρθαν στην Επιτροπή Υγείας και παρουσίασαν ολοκληρωμένο το πλάνο του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Θα παρέμβω και θα μπορούμε πω, να κάνουμε προεκλογική, μπορούμε χωρίς... να χτυπούμε τον κύριο Μαλάκη γιατί είναι υποψήφιος πρόεδρος, αλλά να μιλούμε τεκμηριωμένα και με νούμερα και με αριθμούς. Κυρία Χαρλαμπίδου, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς υλοποίηση βασικών ουσιωδών ζητημάτων, τα οποία έπρεπε να ήταν η βάση για να γίνει η εξαγγελία αλλά και η όποια έγκριση από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου, δεν έγιναν αυτά. Μπορώ και ξαφνικά. Βεβαίως, ναι. Αλλά να μην λέτε ό,τι θέλετε. Ναι, αλλά έχετε μπροστά σας ολόκληρο το πλάνο, ολοκληρωμένο του ΓΕΣΥ. Ήρθε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, σας το παρουσίασε στη Βουλή. Μα δεν μας έπεισε. Μα δεν μας έπεισε γιατί ελείπουν ουσιωδώς ζητήματα τα οποία έπρεπε να είχαν προ. Επιληθεί, που είναι βασική προϋπόθεση για την προώθηση και εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας που δεν έγινε. Μόλις αυτές τις αλλαγές, κύριε Χαραμπίδου, θα ολοκληρώσω σίγουρα. Μόλις αυτές τις αλλαγές θα τελειώσει αυτή η ιστορία που διαβάζουμε από Φιλεύθερο. 18 μήνες για αρθροπλαστικές, 14 μήνες για κύλη, χολή, 8 μήνες για μαγνητική. Κύριε Μιλωνά, αφήστε 14 μήνες για αναμονή στα χειρουργία. Ναι, αφήστε με να τοποθετήσω. Λοιπόν. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στα νοσοκομεία λόγω της οικονομικής κρίσης. Ένα 30% επιπλέον. Λοιπόν, είναι βαρυφορτωμένοι. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και με το προσωπικό, με τις θέσεις. Η Βουλή έχει παγώσει από πέρσι το 2011 θέσεις. Υπάρχουν 50 θέσεις νοσηλευτών, οι οποίες είναι εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό και μια συγκεκριμένη πλειοψηφία στην Επιτροπή Οικονομικών επιμένει να μην τις ελευθερώνει και να μην μπορούν να συμπληρωθούν. Αντιλαμβάνεστε τι φορτίο πλέον πέφτει όχι μόνο στη δημόσια υγεία και στους νοσηλευτές και στους γιατρούς και σε όλους όσους υπηρετούν εκεί. Λοιπόν, τώρα, ακούστε και πριν για το θέμα των χρεώσεων των νοσοκομείων και θέλω να το απαντήσω και αυτό. Στα πλάνα που κατατέθηκαν μπροστά μας στη Βουλή υπάρχει αύξηση τελών στις επεμβάσεις στα δημόσια νοσηλευτήρια. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο γιατί από το 2005, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων ανέβαιναν κατά 9% από το 5 μέχρι το 12, 7 χρόνια, δεν μπήκε καμία απολύτως αύξηση. Με αποτέλεσμα να επιδοτούμε τους Ευρωπαίους, τους κοινοτικούς, οι οποίοι έρχονταν για επεμβάσεις στα νοσοκομεία μας και των οποίων τα νοσήλια καλύπτονταν από ασφαλιστικές εταιρείες και από τη χώρα τους, με τη διασυνοριακή περίθαλψη. Έτσι κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει αυτή η αύξηση τελών στις χειρουργικές επεμβάσεις για να είναι πιο πραγματικές οι χρεώσεις κοντά στα λειτουργικά έξοδα του νοσοκομείου. Μόνος που δεν ακουμπά η όποια αλλαγή γίνεται σε αυτόν τον τόπο, κύριε Χαραμπίδου, και θα σας το πω διότι διάβασα σήμερα στο Φιλεύθερο και αντιδρά και ο κόσμος και θέλω το σχολείο σας είναι τα 44 εκατομμύρια που δίνουμε για τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ο Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνεισφέρει φορολογικά. Θα απαντήσω αμέσως. Και επίσης, ναι. Επειδή ξέρω ότι θα μου το θέσετε, έφερα τα στοιχεία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε στην Κύπρο τρεις κατηγορίες. Ναι. Είναι οι Τουρκοκύπροι οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται σε ελεύθερες περιοχές. Αυτοί έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις με τους Ελληνοκύπριους. Κανένας διαχωρισμός. Αυτό που λέτε είναι θεωρητικό. Όχι, είναι η επίσημη είναι απάντηση του Υπουργού Υγείας. Δεν είναι θεωρητικό. Μα η απάντηση του Υπουργού Υγείας δεν σημαίνει πραγματικότητα, κύριε Χαραμπίδου. Συγγνώμη, κύριε Μιλωνά. Οι καταγγελίες είναι καθημερινές. Κύριε Μιλωνά, ναι. Ακούστε το διαχωρισμό. Αυτοί που ζουν, εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές, πληρώνουν φόρους. Σας παρακαλώ, χωρίς φόβο, πηγαίνετε στο τμήμα ανεγγραφής των ασθενών και μιλήστε με την υπάλληλον τι οδηγίες έχουν. Θα μιλήσω κατευθείαν. Όταν πάει Τουρκοκύπρος, εγγράφεται αμέσως. Έχετε δίκιο, κύριε Μιλωνά. Όχι, δεν έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Κύριε Κωνσταντίνου, θα απαντήσω. Λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε όχι, και θα το πω ξεκάθαρα, οι Τουρκοκύπροι είναι Κύπροι πολίτες. Και με απόφαση, με συγχωρείτε, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου του 81, παράρτημα 1, ακολούθησε μετά η δέσμη μέτρων. Το 2003 επί κυβέρνησης Κλειρίδη, τότε παραχωρήθηκαν οι ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις στους Τουρκοκύπριους και στη συνέχεια, σε μία περίοδο από το 2003 μέχρι το 2006, υπήρξε μία σειρά αποφάσεων. Επιτάσσου Παπαδόπουλου. Επιμένω ότι... Άλλαξαν οι συνθήκες, κύριε Χαραμπίδου. 2003 ήταν η δική σας κυβέρνηση, απόφαση, κύριε Κωνσταντή. Συγγνώμη, είναι πολιτική απόφαση επί διακυβέρνησης Τάσου Παπαδόπουλου. Έχετε δίκιο, ωστόσο το δίκιο είναι συγκεκριμένο διότι τα δεδομένα σήμερα δεν είναι τα ίδια. Κύριε Μιλωνά, με καλούσατε να πάω να πληρώσω έναν άνθρωπο. Μπερδεύετε κατηγορίες ανθρώπων. Παρακαλώ. Υπάρχουν Τουρκοκύπροι οι οποίοι ζουν απ' εδώ
εργάζονται και πληρώνουν φόρους στην κυπριακή κυβέρνηση. Και όλο και λοιπόν, Κύπρο. Αλλά έχουν προτεραιότητες. Δεν έχουν προτεραιότητα. Καμία προτεραιότητα. Έχουν, κύριε είναι μύθι. Τα περί προτεραιότητας είναι μύθι. Άλλοι, κύριε Χαραμπίδου, λοιπόν, που είναι στα κατεχόμενα. Υπάρχουν οι Τουρκοκύπροι οι οποίοι κατοικούν στα κατεχόμενα και εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές. Οπότε πάλι καταβάλουν τις κοινωνικές τους ασφαλίσεις κλπ. Και είναι και οι Τουρκοκύπροι, αυτοί που ανέφερα τώρα, οι οποίοι δεν ζητήσαμε, η μόνη εξαίρεση για αυτούς είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και ο λόγος είναι γιατί δεν μπορούσε να ρυθμιστεί το θέμα να προσκομίζουν έγγραφα του ψευδοκράτους για να φαίνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κάτι το οποίο όμως σε αντιστοιχεία με άλλες υπηρεσίες του κράτους αποδέχονται όχι. Και μας έγινε στα επαρχιακά γραφεία ημερίας. Επίσημα όχι. Γίνεται, κύριε Χαμίδου, και υπάρχει τρόπος και αυτό είναι άλλο. Υπήρχε και κάτι άλλο, κύριε Μιλώνα. Με βάση έρευνες που είχαν κάνει τα Ηνωμένα Έθνη, το 80% των Τουρκοκυπρίων εμπίπτει στα κριτήρια γιατί το βιωτικό επίπεδο του στα κατεχόμενα είναι χαμηλό. Οπότε για ένα 10% δεν μπήκαμε στη διαδικασία να ζητούμε από ποιον, από τον δικό του το φόρο εισοδήματος. Κύριε Μιλώνα, η ουσία μια είναι ότι δεν φτάνει που αυτοί προσέρχονται και έχουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη, από την άλλη προκαλούν λόγω και της προτεραιότητας. Ποιος δίνει προτεραιότητα, τεκμηριώστε την προτεραιότητα. Σας παρακαλούν, μην παρεμβαίνετε. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, τεκμηριώστε. Είναι μια πραγματικότητα. Ρωτήστε και γιατρούς και στις πρώτες βοήθειες, αλλά και σε όλο το μήκος και πλάτος του δημόσιου τομέα για να αντιληφθείτε την πραγματικότητα. Είναι μια προκλητικότατη άνηση μεταχείριση η οποία είναι εκεί δεδομένη και απασχολεί και προκαλεί. Λοιπόν, και από σας την άλλη, προκαλώ από να το αποδείξετε. Από την άλλη, έχετε μιλήσει για ευθύνη της πλειοψηφίας στη Βουλή. Για το συγκεκριμένης πλειοψηφίας που ανήκει στο κόμμα σας, στην Επιτροπή Οικονομικών. Για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Τον Ιούλιο, μόλις πρόσφατα, μετά από αίτημα το οποίο είχε γίνει ενώπιον της Βουλής, υπήρξε από πλευράς της Βουλής η ανάλογη συμπεριφορά. Η οποία ήταν και ποια? Έγινε αποδέσμευση θέσεων τόσο γιατρών ποιον αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού. 50 θέσεις σας παρακαλώ, είναι... θα με αφήσετε. Όχι, 50 θέσεις δεν αποδεσμεύονται και είναι εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό. Θα με αφήσετε επιτέλους να μιλήσω. Μιλήστε, αλλά να λέτε δεδομένα και λοιπόν, να τεκμηριώνετε. Λοιπόν, τώρα, από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μπει πολλές φορές στον Υπουργό να έρθει με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και όχι να γενικολογεί. Αυτό δεν είναι το πράξη. Αλλά από την άλλη, κύριε Μιλωνά, μήπως τα προβλήματα στο δημόσιο τομέα έχουν υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα των λίγων μηνών. Το πρόβλημα είναι εδώ και τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Το πρόβλημα, εσείς όπως το θέτετε, είναι για πολλούς. Για τους τελευταίους μήνες. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό εδώ και αρκετών καιρών. Προτού επικαλείστε δίθεν την άρνηση της Βουλής. Κρατά 50 θέσεις νοσηλευτών ή δεν λοιπόν, τις κρατά έναν εγκεκριμένες, κύριε Κωνσταντίνου. Το πρόβλημα είναι, είναι ξεκάθαρο. Δυστυχώς βρισκόμαστε στον αυτόματο πιλότο. Όλα, κατά την άποψη σας. Όλα δυστυχώς βαίνουν σε μάλιστα. Μια διαδικασία η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Τα προβλήματα είναι εκεί και απασχολούν. Όποιες αποφάσεις και να παίρνονται, φαίνεται η ανικανότητα, η προχειρότητα. Αλλά και τα όποια άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την παραμονή των προβλημάτων και τη διαιώνισή τους και είναι αυτά τα οποία απασχολούν τον πολίτη και ξέρετε, τον λαό. Επιτέλους, ας ακούσουμε και πρακτικά μέτρα εφαρμογής τα οποία θα αποβούν προς όφελος του πολίτη λυθεί, και αποψεις, ακούω φιλολογικές προσεγγίσεις χωρίς να τεκμηριώνει ο κ. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα το τι συμβαίνει. Λέτε, και έχετε άποψη χωρίς να τεκμηριώνει. Τα προβλήματα είναι εκεί, απασχολούν, παραμένουν, διαιωνίζονται, ταλαιπωρείται ο κόσμος και εσείς στενίζεστε. Συνεχίζετε να χτενίζεστε και να μας λέτε ότι ακολουθείτε πολιτικές. Ποιες πολιτικές? Πέστε μας επιτέλους κύριε Κωνσταντινού, σας ακούω να μιλάτε τόση ώρα και δεν έχετε προβάλει έναν επιχείρημα ουσίας. Εγώ έχω δώσει νούμερα, έχω δώσει συγκεκριμένες θέσεις. Κύριε Μιλωνά, αυτή τη στιγμή τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, πρέπει, αφού θέλουμε να προσφέρουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επίπεδου σε ευρωπαϊκά επίπεδα, πρέπει να αυξηθούν τα χειρουργεία. Έχουμε την κοινοτική νοσηλεία που εκκρεμεί. Έχουμε την κατοίκον νοσηλεία που θα μειώσει το κόστος. Έχουμε την ενδιάμεση νοσηλεία. Ξέρετε, για λοιπόν, λεφτά δεν χορτάζει. Λεφτά δεν χορτάζει. Από θα έχουμε χορτάζει. Οι ουρές αυξάνονται. Οι λίστες αυξάνονται. Ο πολίτης και ο ασθενής ταλαιπωρείται. Και εσείς ακόμα χτενίζεστε και μας μιλάτε για αυτά. Κάνει πολιτική επειδή είναι
Μαλαιόρκα. Ο υπουργός Υγείας. Μαλαιόρκα θα δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να το σταματήσουμε εδώ. Αυτό το πρόβλημα σας, κύριε Μαλαιόρκα. Η ουσία είναι να αγγίξετε τα προβλήματα. Να αγγίξετε τα προβλήματα που δεν τα αγγίζετε. Και δυστυχώς μεγεθύνονται, αυξάνονται, συνεχίζουμε. Και ταλαιπωρείται ο ασθενής. Αυτή είναι η ουσία. Οφείλατε να τα αφήσετε έξω από την εκπομπή. Κυρία Χαραμπίδου, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Είναι τεράστιο γιατί ακουμπάται τον τομέα της υγείας των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.